Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για αγαπημένα ροζ κραγιόν. Λοιπόν, έχω ξεχωρίσει εδώ μερικά. Έχω κάνει ήδη μακιγιάζ με ροζ κραγιόν. Καθημερινό ροζ look. Είναι από τα αγαπημένα μου look τελευταία. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα ροζ χείλη, ροζ φούξ. Νομίζω ότι ταιριάζουν με το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται. Νομίζω ότι το ροζ κραγιόν κάνει κάνει το γενικά να μικροδείχνεις, έτσι πιο γλυκό αν σου πηγαίνει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν πηγαίνει ανάλογα, sorry για το μαλλί που πετάει από εδώ, αν πηγαίνει με τους χρωματισμούς σας. Πάντως μπορείτε να τα δοκιμάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Το μαλλί είναι λίγο ό,τι να είναι, θα το μαζέψω μάλλον. Τέλος πάντων, συγχωρήστε το μαλλί, θα το πιάσω κοτσίδα μάλλον τώρα. Δεν έχω ένα κοκαλάκι. Ξεκινάμε από το κραγιόν που φοράω στα χείλη. Είναι από την εταιρεία Lancôme, είναι το Rouge in Love. Αυτό εδώ. Είναι το νούμερο 343B. Περιμένετε λίγο να το... 343B. Είναι από τα Rouge in Love. Αυτά τα καινούργια τα... Να, τώρα θα εστιάσει το κραγιόν, βλέπετε. Και το χρώμα του είναι αυτό εδώ. Είναι ματ, κρεμόδες ματ, πολύ ωραίο. Δεν κάνει καθόλου τα χείλη, δεν τα ξηραίνει. Και θα σας κάνω ένα μικρό swatch στο χέρι μου. Αυτό εδώ το χρώμα. Πολύ ωραία απόδοση, πολύ ωραίο κραγιόν. Συνεχίζουμε με επίσης ακριβά κραγιόν. Είναι αυτό εδώ το Rouge Addict Dior. Είναι το νούμερο 471 Dior Addict Lipstick. 471 στην απόδοση Flamingo. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε. Να το, εδώ φαίνεται. 471 Flamingo. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ροζ κραγιόν. Πως ξέρετε, αυτά τα κραγιόν, τα Addict του Dior, δεν χρειάζεται να σας πω, αξίζουν τα λεφτά τους. Είναι πάρα πολύ ωραία και η υφή τους. Λίγο στην απόδοση έχουν ένα θέμα, αλλά αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι είναι sheer, δεν είναι τόσο opaque. Βλέπετε, αυτό είναι matte, αυτό είναι πιο καθημερινό. Πολύ ωραίο. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο ροζ, πολύ εύκολο φόρετο. Καθίστε να δείτε, κάπως λίγο γυαλίζει. Αυτά τα δύο. Τώρα, συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, το λέρωσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Bobbi Brown από την καινούργια σειρά. Είναι από το Creamy Matte Lip Color, το νούμερο 12 Pink Lily. Είναι αυτό εδώ το ροζ, λίγο πιο σκούρο. Και δείτε απόδοση. Με μία φορά που το πέρασα. Βλέπετε, είναι λίγο πιο σκούρο ροζ, πιο muted, δεν είναι τόσο έντονο ροζ. Αλλά αυτό είναι και το θέμα με τα Bobbi Brown, ότι δεν είναι έντονα τρελά χρώματα, γιατί είναι ευκολοφόρητα. Αυτή είναι η... λογική της Bobbi Brown, ότι δεν κάνει φλουό χρώματα όπως το κάνει η Λιάμια, γιατί θεωρεί ότι δεν πηγαίνουν στις περισσότερες γυναίκες, ότι το πιο φυσικό είναι και το πιο ωραίο. Αυτό λέει η Bobbi Brown. Συνεχίζουμε με Makeup Forever, το νούμερο 33. Αυτό που ακούγεται βγαίνει το σίδερο από πίσω. Το νούμερο 33, επίσης matte κρεμώδες. Είναι αυτή η γραμμή εδώ, η κάθετη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και πάρα πολύ καλή απόδοση, καλή διάρκεια έχουν από τα Makeup Forever. Ακριβούτσικα εμένα, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά αξίζουν τα λεφτά τους. Και μια πιο σκούρη απόδοση, απόχρωση από την ίδια σειρά, το 36, που είναι ένα φούξ ροζ, πάρα πολύ έντονο. Φαίνεται ξεβαμένο στην κάμερα, αλλά... στα χείλια είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι ακριβώς δίπλα από το 33. Βλέπετε ότι αυτό είναι πιο ροζ και το άλλο είναι πιο φούξ. Συνεχίζουμε με Yves Saint Laurent. Τσάκα τσάκα, δείτε καθρεφτίζει και την κάμερα. Hello, hello. Είναι το νούμερο 27. Αυτά είναι τα καλύτερα κραγιόν που κυκλοφορούν στην αγορά. Από όλες τις απόψεις. Τα λατρεύω. Μυρίζουν θεσπέσια. Αυτό εδώ το ροζ. Στο βάλω εδώ κάτω. Τα σπάει. Κρεμώδες. Με πολύ μεγάλη διάρκεια. Πολύ ωραίο άρωμα. Πολύ καλή απόδοση. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αξίζουν τα λεφτά τους. Αν τυχόν κάνει κάποτε το... Να το εδώ πάνω. Το Sephora εκπτώσεις, να πάτε να πάρετε YSL κραγιόν. Κατά την άποψή μου, όταν θέλετε κάποιο χρώμα που σας αρέσει πάρα πολύ και σκοπεύετε να το φορέσετε πολύ, χίλιες φορές καλύτερα, ή ένα χρώμα που βλέπετε ότι το φοράτε συχνά, χίλιες φορές καλύτερα να δώσετε λίγα λεφτά παραπάνω και να πάρετε ένα YSL, ένα Dior, ένα Make Up Forever, ένα Lancome, παρά ένα φτηνιάρι κολόβι, γιατί θα το φοράτε κάθε μέρα και πραγματικά κάνει διαφορά. Όταν όμως είναι ένα χρώμα extreme, έξαλλο, που δεν θα το βάλετε κάθε μέρα, ένα σκούρο μελιτζανί, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να πάτε να τα στάξετε. Πάρτε ένα λόβι, μια-δύο φορές το βάλετε ούτως ή άλλως, θα κάνετε το μεράκι σας και πετάξτε το. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Όταν δηλαδή στα χρώματα που φοράτε και στα χρώματα που σας αρέσουν και τα χρώματα που απλώνετε το χέρι σας να βαφτείτε, μην τσιγκουνεύεστε τα κραγιόν. Αλλά τα χρώματα, τα καινούρια, τα trends, δηλαδή. Φέτος, ας πούμε, είναι το πεθαμενή. Μην παίρνετε ακριβά αρχικά. Πάρτε ένα φτηνό, δείτε, σας αρέσει, το φοράτε και μετά επενδύστε σε ένα πιο ακριβό. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι έχουν μεγάλη διαφορά τα φτηνά με τα ακριβά κραγιόν. Όχι όλα βέβαια. Μπορείς να βρεις φτηνιάρικα κραγιόν, τα οποία είναι φτηνά κραγιόν, τα οποία δεν είναι φτηνιάρικα. Αλλά πρέπει να ψάξεις πολύ. Και το κακό είναι ότι σε προκαλεί η τιμή και πολλές φορές παίρνεις κάτι που δεν είναι και τόσο καλό. Δηλαδή που συμβιβάζει ουσιαστικά και έτσι συσσωρεύονται πράγματα. Και δεν τα χρησιμοποιούμε και δεν είναι ωραία και στο τέλος δεν μας αφήνουν να χρησιμοποιούμε τα ωραία πράγματα που έχουμε γιατί λέμε καλά αυτό δεν το έβαλα καθόλου, ας βάλω αυτό. Ναι, αλλά αυτό έκανε 1 ευρώ και εσύ έχεις δώσει 25 ευρώ για ένα άλλο της MAC, 18 ευρώ για ένα άλλο της MAC, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα πόσο κάνουν τα κραγιόν της MAC γιατί ποτέ δεν παίρνω ένα. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά είχα να πω. Τώρα, συνεχίζω με MAC. Είναι από την σειρά Sin Supreme Lipstick. Από αυτά εδώ τα γυαλιστερά, τα bullet. Είναι ροζ ανοιχτό, Barbie ροζ. Το βάλουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ κρεμώδες, πολύ ωραίο ροζ. Δεν ξέρω αν φαίνεται πόσο κρεμώδες είναι και πόσο ενδυθετικό και μαλακό. Πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κραγιόν και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Δεν έχω δει δηλαδή ποτέ να μιλάει γι' αυτό. Τέλος πάντων. Θα συνεχίσω τώρα με την Avon, σε πιο φθηνή. Αυτό το έχω πάρα πολύ καιρό το κραγιόν, ελπίζω να υπάρχει ακόμα στο κατάλογο. Είναι το Flirty Fuchsia. Είναι το Flirty Fuchsia. Είναι από αυτή τη σειρά που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, σας λέω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Ματ χρώμα. Φούξια. Το βάλω εδώ πάνω. Δεν είναι τόσο μάτι, είναι ενυδατικό. Αλλά όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Να το. Και μυρίζει και τέλειο αυτό το κραγιόν. Πάρα πολύ ωραίο φούξια. Πάρα πολύ ευκολοφόρετο. Αν θα κάνετε κάποια παραγγελία από την Avon, θέλετε να το δοκιμάσετε και υπάρχει ακόμα, δοκιμάστε το. Και τώρα συνεχίζω με 4 πιο φθηνά κραγιόν. NYX. That 70s Pink 161. Είναι φούξια με υποτόνους μπλε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έβαλα εδώ. Παιδιά, τώρα εκεί που το έβαλα, άμα θα το δείτε, θα με χέσει. Θέλω να θα γυρίσω έτσι. Τσουκου τσουκου. Hello. Να το. Να το, αυτό εδώ είναι. Καλά, θα σπάσω το χέρι μου για να σας δείξω αυτό το swatch. Τώρα σπάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτά τα Black Label Lipsticks. Έχω μια πάρα πολύ καλή άποψη, μου αρέσουν πάρα πολύ για την τιμή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω φορέσει αρκετές φορές. Είναι αρκετά εύκολο φόρητο για μένα.
Συνεχίζω με Μιλάνι. Αυτό το πήρα πρόσφατα. Είναι το 19 Raspberry Blush, το νούμερο 19. Είναι πιο σκούρο. Έρχεται πιο φθινοπορεινό. Σας που φοράτε τα φοράτε σκούρα το φθινόπωρο, θα το βάλω εδώ δίπλα στο 36 από το Make Up For Ever, να δείτε. Έχει κάπως σαν πιο μεταλλική, όχι μεταλλική όψη, πάντως είναι λίγο ηριδίζον, έχει μέσα κάτι της, ναι, είναι λίγο ηριδίζον. Έρχεται σκούρο φούξια με ηριδίζον ροζ, το βλέπετε? Τον βλέπετε τον ηριδισμό? Αλλά είναι ωραίο για βράδυ. Ναι, ναι, έχει ηριδίζον. Έχει σίγουρα ηριδίζον. Αν συγκρίνεται... Ναι, αλλά είναι και αυτό. Ωραίο. Αυτά τα κραγιόν μυρίζουν πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω τι μυρίζουν. Αλλά κάτι μυρίζουν. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Είναι επάνθυνα. Επάνθυνα δεν είναι, αλλά είναι πολύ φθηνά. Μετά συνεχίζω από Fashionista. Αυτό είναι Makeup Academy. Αυτό νομίζω είναι επάνθυνο κραγιόν. Είναι αυτό το χρώμα εδώ. Θα το βάλω εδώ δίπλα στο ηριδίζον. Είναι matte. Καλά μιλάμε. Τα σπάει αυτό το κραγιόν, δείτε. Ροζ ματ απόδοση. Τέλειο. Έχει μια μυρωδιά όμως που δεν μ' αρέσει. Πλαστικίλα θα έλεγα. Είναι πάρθινο όμως και το χρώμα του είναι το Ultra Pink Shade 10. Φασιονίστα Ultra Pink, Ultra Pink. Παιδιά, sorry, δεν μπορώ να μιλήσω. Μετά από όλους αυτούς τους διαλόγους που κάνω κάθε μέρα με την Πέβα, πες παιδί μου, τι, που, έχω ξεχάσει να μιλάω με ανθρώπους, συγχωρήστε με, βάζω τα δυνατά μου. Και τέλος ένα κραγιόν που δεν μου αρέσει, αλλά θα σας το δείξω γιατί μπορεί να θέλετε να το πάρετε και είναι από τα Vivo Cosmetics. Είναι από τα Vivo Cosmetics, είναι το Warm Pink, στα matte κραγιόν νομίζω είναι, Vivo Lipstick, Warm Pink, αυτά πρέπει να είναι τα matte, ναι, matte lipsticks, είναι τα matte lipsticks, αυτό εδώ. Είναι πάθινο, αλλά έχει μια απέσια μυρωδιά, πλαστικίλα εντελώς, σαν κούκλα μυρίζει, σαν κάτι κούκλες. Αν είχατε παλιά κάτι κούκλες, τα μαλλιά τους πώς μύριζαν, έτσι μυρίζει και αυτό. Είναι πάρα πολύ φλουό, είναι warm pink, αλλά δεν έχει κανένα warm tone, είναι... Ματ, το λες ματ, τι το λες, δεν ξέρω πού να το βάλω, θα το βάλω εδώ δίπλα στο άλλο. Είναι ματ, αλλά δεν είναι και ματ. Είναι ένα λαδερό ματ, αν αυτό σας κάνει είναι, βλέπετε, κρύο στο τόνος του. Είναι ματ, αλλά άμα το φέρω κοντά θα δείτε ότι γυαλίζει κάπως. Δηλαδή είναι ένα λαδερό ματ. Ναι, να το βλέπετε, βρωμάει. Και είναι πάρα πολύ ψυχρό, δηλαδή είναι σαν αυτά τα λόβι νομίζω, που είναι πολύ ψυχρά και πολύ Παρ' όλα αυτά το έβαλα προχθές και μου έλεγαν όλοι τι ωραίο κραγιόν. Τώρα τι να σας πω, παιδιά, είναι έντονο πάντως, κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ αυτό το κραγιόν. Και από διάρκεια έχει αρκετή διάρκεια, δηλαδή 2 ώρες με ένα καφεδάκι που ήπια κράτησε. Αλλά έχει τόσα άλλα παρόμοια τέτοια κραγιόν που μην το παραγγείλετε, δηλαδή μην πείτε, γιατί πρέπει να το παραγγείλετε από τα Vivo Cosmetics, είναι αυτά νομίζω, ναι. Θα πρέπει να το παραγγείλετε online, εντάξει, καμιά φορά κάνουν εκπτώσεις, είναι ωραία. Το καπάκι του είναι ελεϊνό, άμα το βάλετε στη ζάντα σας, σας έχει ανοίξει σε χρόνο τότε. Γενικώς δεν συμφωνώ με αυτή την αγορά μου, δεν θα το πολύ χρησιμοποιήσω. Ήταν στην προσφορά, ήταν 1 ευρώ νομίζω, γι' αυτό το είχα πάρει. Αυτά είναι τα ρόζ τα κραγιόν που έχω να σας δείξω για σήμερα. Ερωτήσεις, σχόλια στο βίντεο κάτω. Και θα έχω στο νου μου να ξεκινήσω ένα καινούριο project με τα βιντεάκια μου. Θα σας ενημερώσω όσο νούπω μόλις είμαι έτοιμη. Και τώρα κοιτάξτε, θα πιάσω τα μαλλιά μου, γιατί τα μαλλιά μου έχουν ένα πολύ θιτσέ στυλ. Δηλαδή αυτό το κούρεμα, ό,τι και να το κάνεις, όπως και να το χτενίσω, είναι θιτσέ εντελώς. Δηλαδή δείτε. Δεν μου πάει καθόλου. Χάλια. Αλλά τι να το κάνω, θέλω να το μακρύνω. Πείτε μου επίσης και για τα μαλλιά μου καμιά ιδέα κάτω. Προς το παρόν θα τα πιάσω μια κοτσιδούλα γελία πίσω και θα πάω να πάρω το μωρό. Για να κάνω τη δουλειά μου, γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ και έχω και πρέπει να φεύγω. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ όλους, φιλάκια πολλά. Σχόλια, ερωτήσεις στο βίντεο κάτω. Πείτε μου τι άλλα βιντεάκια σας ενδιαφέρουν, τι θέλετε να κάνω. Και ελπίζω να επανέλθω λίγα συντόμως. Φιλάκια, bye!